Δώστε πρώτα τα 10.000 και τα νικά από μπροστά σου και μετά να μου μιλάς. Άναψαν τα αίματα στο Δημαρχείο της Γόρτινας με τον πρώην Δήμαρχο και τον Ιναντιδήμαρχο Κωστή Τσικνάκη να ανταλλάζουν βαριές κουβέντες, τεινάζοντας προς στιγμήν στον αέρα το χαρμόσυνο κλίμα για την υπογραφή της νέας προγραμματικής σύμβασης για την ολοκλήρωση των εργασιών στο κλειστό γυμναστήριο Ασημείου. Στη θέα του Μιχάλη Κοκολάκη, σε πρώτο πλάνο, όπως γνωστόν, έχει κηρυχθεί έκτοτος από τον Δημαρχιακό Θόκο, αρχικά από το Διοικητικό Πρωτοδικείο και έπειτα και με τη βούλα του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο Νίκος Χιναράκης αντέδρασε. Σύμφωνα με πληροφορίες, έθεσε ξεκάθαρη κόκκινη γραμμή ζητώντας τη μετακίνησή του. Παρότι ο Μιχάλης Κοκολάκης επιχείρησε να εκτονώσει το κλίμα, η προαναγγελθής αποχώρηση ήταν η φλόγα που άναψε τη φωτιά του θερμού επεισοδίου. Να προχωρήσουμε λίγο μπροστά, να αφήσουμε λίγο τις προπολιτικές και μικροδιαφορές. Δεν μπορούν τουλάχιστον στην συνάντηση. Ο κύριος Χιναράκης υπερεύει κάθε όριο χυδαιότητας, προσβάλλοντας στη Δημοτική Αρχή τον επικεφάλης παράταξής μας Μεγάλη Γόρτινα Μιχάλη Κοκολάκη και τους δημότες μας, εκτοξεύοντας συκοφαντίες προς το πρόσωπό μου και δείχνοντας πρωτοφανή έλλειψη σεβασμού απέναντι στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η ένταση που έβαλε φωτιά στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου περιείχε λεκτικά πυρά σε ξεκάθαρα πιο προσωπικό τόνο και συνεχίστηκε ακόμη και στον εξωτερικό χώρο με την κατάσταση να τίθεται εκτός ελέγχου με βαριές εκφράσεις από πλευράς του Αντιδημάρχου. Με βάση το δικό μου κώδικα αξιών, δεν θα μπορούσα σε καμία περίπτωση να ανεχθώ την απαράδεκτη και διαρκώς προκλητική στάση του κυρίου Σχιναράκη, τις προσβλητικές και υποτιμητικές αναφορές του εναντίον του επικεφαλής της παράταξής μας, αλλά και τους ψευδείς και ανυπόστατους ισχυρισμούς του για το πρόσωπό μου. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τους δημότες μας και από τον Υφυπουργό για την αυθόρμητη αλλά απολύτως επιβεβλημένη αντίδρασή μου. Δώστε πρώτα τα 10.000 και τα νικά από μπροστά σου και μετά να μου μιλάτε. Για συκοφαντίες που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και με στόχο τη δημιουργία εντυπώσεων, κάνει λόγο σήμερα στη γραπτή δήλωσή του Αντιδήμαρχος Γόρτινας, στην οποία μάλιστα υπογραμμίζει πως πρόκειται για μια μεθοδευμένη και ανήθικη επίθεση εναντίον του, για την οποία πλέον το λόγο θα έχει δικαιοσύνη.